Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καραντινό βίντεο από τα αγαπημένα μας που σας προτείνω πράγματα. Η Λίδα, επειδή έχω βγάλει τα παιχνίδια της για να σας τα προτείνω, νομίζω ότι θα παίξω χωρίς αυτή και ταράχτηκε και άφησε το φαγητό της. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σας προτείνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 από τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Βασικά τα 7 αγαπημένα μας που καλλιεργούν και δεξιότητες και αρέσουν πάρα πολύ και στα παιδάκια, κρίνοντας από το δικό μου πάντα. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Α, θέλω να πω ότι θα σας αφήσω όλα από κάτω σε link για να μπορείτε να τα βρείτε κιόλας. Το πρώτο είναι αυτό το puzzle, το έχω στο κουτάκι του, για να μην το χάνουμε, γενικά θέλω να τα έχω τακτοποιημένα όλα. Είναι αυτή η πασχαλίτσα που είναι ξύλινη και τα παιδάκια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να τη φτιάξουν, καλλιεργούν τη λεπτή τους κινητικότητα. Την αρμολογούν σαν μικρό παζλάκι για παιδάκια από 18 μηνών και είναι και ξύλινη, φυσικό υλικό, πολύ αγαπημένη πασχαλιά. Το δεύτερο παιχνίδι που όποτε έχω ανεβάσει βίντεο που η Λίδα παίζει με αυτό, με ρωτάτε όλοι για αυτό το παιχνίδι, είναι αυτή εδώ η κίβη. Είναι 10 κίβια, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Μπορείτε να κάνετε πύργους, μπορείτε να τους βάλετε στη σειρά μεγαλύτερο-μικρότερο. Έχουν γράμματα, έχουν νούμερα, έχουν ζωάκια. Εδώ πέρα έχουν, ανάλογα με το νούμερο του κύβου, διάφορα σχέδια για να τα μετρήσεις. Υπέρα αγαπημένο παιχνίδι, δεν το βαριόμαστε ποτέ και παίζουμε συνέχεια με αυτό. Επόμενο, αυτό. Το λότο. Που το έχω ανεβάσει επίσης στο Instagram και με ρωτάτε από πού είναι και από πού είναι συνέχεια. Θα σας το αφήσω σε link κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί τα παιδάκια μαθαίνουν τα ζωάκια. Δεν παίζω χωρίς εσένα, αλήθεια. Τα δείχνω μόνο. Έχει διάφορα ζωάκια μέσα και καρτέλες με το που ζούνε. Ζούγκλα, φάρμα, θάλασσα, δάσος και σπίτι. Και το παιδάκι βλέπει τις μικρές καρτελίτσες με τα ζωάκια και τις αντιστοιχεί εδώ πάνω. Είναι από 2 χρονών. Επίσης ένα παιχνίδι που παίζουμε κάθε μέρα. Καλλιεργεί την λεπτή κινητικότητα, εννοείται, γιατί πιάνουμε τις καρτελίτσες για να, το δώσουμε, να τις βάλουμε στην σωστή... Πιάνουμε τα μικρά καρτελάκια για να τα βάλουμε στη σωστή καρτέλα. Και συγχρονίζει την κίνηση ματιού και χεριού, γιατί βλέπει που πάει, θέλει να το βάλει. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πολλές δυνατότητες τα παιδάκια, μαθαίνουν τα ζωά και τα περιβάλλοντά τους, καλλιεργεί δεξιότητες. Εντάξει, δεν ξέρω. Για μένα θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε αυτό το λότο. Επόμενο είναι το μιλώ με το πρόσωπό μου, που τις είχα πάρει τα Χριστούγεννα από 2 χρονών επίσης. Να ξέρετε όμως ότι η Κιλίδα που είναι 1,5 μια χαρά τα παίζει και τα Χριστούγεννα που ήταν πιο μικρή μια χαρά το έπαιζε, και ειδικά το λότο που σας έδειξα πριν το παίζει πάρα πολύ άνετα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν, μόνο την πρώτη φορά της το έδειξα και το έπιασε αμέσως. Λοιπόν, το μιλώ με το πρόσωπό μου έχει κάρτες με τα συναισθήματα. Εδώ πέρα τις κάρτες με τα συναισθήματα. Και έχει και 2 ιστορίες, έχει καρτέλες με αριθμημένες από το 1 μέχρι το 7, με 2 διαφορετικές ιστορίες. Η μία είναι αυτή με το παιδάκι που χτίζει τον πύργο του, βρέχει, γίνεται διακοπή ρεύματος κτλ. Και η άλλη είναι με αυτό το παιδάκι που η μαμά του βγαίνει έξω και το αφήνει με την κυρία που το προσέχει. Κάθε καρτέλα είναι ένα άλλο συνέστημα. Θα στο δώσω, συγγνώμη. Και το παιδάκι αντιστοιχεί την κάθε καρτέλα με την κάρτα από το συνέστημα. Ορίστε, μωράκι μου. Οι αριθμοί. Όμως ξέρω πλέον ότι όλα τα παιδάκια από μικρότερη ηλικία ακόμη μαθαίνουν τους αριθμούς. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι για τη αντιστοιχία του αριθμού με το αντικείμενο. Έχω κάποιες κάρτες έτοιμες να σας δείξω. Θα στο δώσω. Είναι το 1 με το 1 και μάλιστα έχουν και ίδιο χρώμα για να βρίσκει το παιδάκι πιο εύκολα την αντιστοιχία. Το 2 με το 2 και ούτω καθεξής. Και έχει και πάρα πολύ ωραία σχεδιάκια με ζωά. Επόμενο για 3 πάλι χρονών είναι αυτό το Μέμο. Κλασικό παιχνίδι Μέμο με ζωάκια της ζούγκλας. Όπως βλέπετε, τουκάν, ζεύρες, μαϊμούδες. Στο συγκεκριμένο Μέμο δεν μπορεί να το παίξει η Λίδα ακόμα σαν Μέμο. Ωστόσο το χρησιμοποιούμε για να μάθουμε τα ζωάκια και έχει μέσα πάρα πολλά ζωάκια. Ξέρετε τι είναι, από αυτό που βάζουμε όλες τις κάρτες ανάποδα, τις γυρνάμε ανά δύο και ψάχνουμε να βρούμε τα ζεύγια. Έτσι καλλιεργείται η μνήμη των παιδιών. Η μνήμη τους, η λεπτή τους κινητικότητα για να γυρίζουν τις κάρτες. Ορίστε, το δίνω.
Και πάμε τώρα στα τελευταία, που είναι αυτά. Μπορώ να πούμε ότι είναι από ενός έτους, ζωάκια και φρούτα. Τελείωσα και σου τα δίνω όλα. Είναι παζλάκια, μαθαίνουμε και τα ζωάκια, αλλά και οπ, και να τα βάζουμε μέσα στις εγκουφές. Και είναι και αυτό για λεπτή κινητικότητα, πέρα από τα ζωάκια και τα φρούτα που μαθαίνουμε. Αυτά ήταν σε αυτό το βίντεο. Η Λίδα μου έχει αφήσει το φαγητό της στη μέση γιατί δεν απέρνα τα παιχνίδια της. Και λέει, ο Χαμάν, τι θα τα κάνει! Πάει τώρα να φάει που ηρέμησε. Σας φιλώ, ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα. Όπως είπα, θα τα αφήσω όλα σε link από κάτω, να τα βρείτε, να παίζετε με τα παιδάκια σας αυτές τις μέρες που είμαστε σπίτι και να το ευχαριστηθείτε. Σας φιλώ και από μένα, γεια σας!